γλυκό να με αφήσει. Δεν χρειάζεται να με ξαναχαιρετήσει. Κάτσε, κάτσε, αγάπη μου. Κάτσε. Θα κάτσω κι εγώ. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι έφυγε τώρα. Εγώ νομίζω ότι θα έρχονταν και άλλη κοπέλα στην αρχή, γι' αυτό παρεξήγησα. Δεν τις μέτρησα. Δεν τις μέτρησες γιατί σε απορρόφησαν με τον τρόπο τους. Μετά από μία έχασα το μέτρημα. Ορίστε. Κατάλαβες τι έμαθα. Μετά από μία χάνεις το μέτρημα, το κρατώ και αυτό. Πώς σου φάνηκαν? Πολύ ωραία τα κορίτσια. Πάρα πολύ ωραία. Από ό,τι λίγο είδα και τέλος πάντων, μάλλον από τις εκφράσεις του προσώπου τους, είναι πολύ ενθουσιασμένες. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο για σένα. Να είναι καλά, δεν κορίτσια. Μπράβο, πολύ καλά. Πολύ ενθουσιασμένος είμαι. Θέλω να μου πεις αν έχεις ξεχωρίσει μία, γιατί. Έχω ξεχωρίσει μία και έχω βρει και ένα αναπληρωματική. Μα παιδιά. Και ξεχωρίσει και αναπληρωματική. No comments. Και δεύτερη αναπληρωματική. Εγώ γελάω μαζί του. Τρεις είναι αυτές. Καλά κάνει. Ήρθε για να γλεντήσει μαζί του. Δώσ' μου λίγο χρόνο. Μήπως έχεις βρει μία που ξεχωρίζει λίγο και πέντε αναπληρωματικές. Είναι μία που ξεχωρίζει πολύ και μετά είναι δύο από κάτω. Μάλιστα. Τώρα αναπληρωματική τώρα δεν είναι και ωραία. Είναι αναπληρωματική της πρωτιάς. Ωραία. Τι ακούω. Ναι, γιατί δεν ακούω. Να σε ακούει κάποιοι για να την έρθει αναπληρωματική. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο ούτως ή άλλως. Πιο κάτω. Από αλλαγή καλύτερα αναπληρωματική. Τέλος πάντων. Ναι, όχι. Άστον, κατάλαβα. Εσύ μιλάς λίγο με ποδοσφαιρικούς όρους. Εσύ δεν μιλάς λίγο με ποδοσφαιρικούς όρους. Και σκέψη να μιλήσεις κιόλας. Αλλά για να μην παρεξηγηθείς, στο λέω εγώ, να πούμε ότι έχει υπάρχει αναχώρηση. Μάλλον επειδή δεν βλέπω μπάλα χρησιμοποιώ ποδοσφαιρικούς όρους, μου φαίνεται. Πολύ καλά. Ας το πάμε λοιπόν κάπως αλλιώς. Υπάρχει ένα κορίτσι που μέσα σου έχει κάπως ξεχωρίσει, αλλά υπάρχουν και άλλες που σου έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον. Πολύ σωστά. Ναι, αυτό. Θα σε μεταφράζω. Το είπες με πολύ ωραία λόγια. Θα το μεταφράζω εγώ, γιατί κάπως έχω αρχίσει να τι θέλω εγώ τώρα να μάθω. Θέλει τα σωστά λόγια αν έχεις ξεχωρίσει λίγο περισσότερο μία κοπέλα. Γιατί μετά αυτή, με αυτή την κοπέλα θα βγει στο πρώτο ραντεβού. Τέλεια. Πώς σου φαίνεται αυτό? Κυρία, ετοιμάσου. Τώρα λοιπόν που ξέρεις και ότι θα βγεις με το κορίτσι εκείνο ένα πρώτο ραντεβού. Ναι. Και θα το κάνεις το πρώτο ραντεβού εδώ μέσα στο σπίτι. Τα υπόλοιπα θα πρέπει. Μέσα στο σπίτι, εκεί. Ναι, τα υπόλοιπα θα μας πει άδεια που θα είναι έξω. Θα πρέπει κάπως να το κερδίσεις αυτό το πράγμα. Τι πρέπει να κάνω για να το κερδίσεις αυτό? Θα δεις, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι άνθρωποι που βγαίνουν έξω είναι πιο δημοφιλείς, πιο αγαπημένοι ανάμεσα στους παίκτες. Θα τα καταλάβεις, θα τα εξηγήσω κιόλας, αλλά θα τα δεις να συμβαίνουν κιόλας. Okay. Ας πούμε, στο σπίτι των αγοριών είναι ο Αργύρης. Αυτή τη στιγμή. Στο σπίτι των κοριτσιών είναι η Γλυκερία. Γλυκερία. Με ποιο λοιπόν κορίτσι θα πω τη Σωτηρία. Θα πεις τη Σωτηρία. Ναι, θα πω τη Σωτηρία. Μα, μου κέρδισε πιο πολύ το ενδιαφέρον σίγουρα. Μετά τη Σωτηρία έχεις χάσει το μετά τη Σωτηρία, μέτρημα. Ναι, μετά περίμενα άλλες δύο νομίζω μετά τη Σωτηρία, αλλά τελικά μου είχε μείνει μόνο μία. Κοίτα να δεις τώρα, ναι, ήταν μόνο μία. Κάπου έχασε το μέτρημα. Πολύ ωραία. Άρα η Σωτηρία είναι το κορίτσι που θα βγει στο πρώτο ραντεβού. Πολύ σωστό. Θα κάνεις το πρώτο ραντεβού. Τέλεια. Εντάξει, Τζόρζ μου. Τώρα θα σε πάρω από εδώ. Και πού θα με πας? Τώρα είναι η ώρα να μπεις στο σπίτι των αγοριών. Άντε, για να δούμε. Εντάξει, δεν μ' άρεσε αυτό που είπε. Καθόλου. Πιο απ' όλα. Η μία και η άλλη αναπληρωματική, δηλαδή. Και μετά είπε μία και μετά οι άλλες κάτω. Ναι, τι είναι κάτω, μπορεί να μην είναι στα γούστα σου. Είναι αυτό, άμα δεν μου κάτσε, τι να πάμε στην επόμενη, κάποια θα κάτσε αυτό. Όχι, δεν μ' άρεσε. Μήπως θέλει να μας εκπαιδεύσει κιόλας. Μπορεί να μας εκπαιδεύσει.